Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Τι θέλετε από τη ζωή σας? Να περιμένω λίγα λεπτά, να βάλω λίγα μπιπ μπιπ, να βάλω λίγες τελίτσες, να βάλω ένα βίντεο να πέσει, ας πούμε τώρα εδώ πέρα να παίζει όσο εσείς σκέφτεστε. Τι θέλετε από τη ζωή σας? Τα σχόλια κάτω. Θα ήθελα να σας δω στα σχόλια τους τολμηρούς και τους θαραλέους που θέλουν να γράφουν και δεν τους πειράζει και δεν τους νοιάζει αν οι άλλοι τα διαβάσουν. Πάμε λοιπόν για να δω τους τολμηρούς που είστε πολύ σε αυτό εδώ το κανάλι που σχολιάζετε. Τι θέλετε από τη ζωή σας? Τώρα γιατί σας το ρωτάω αυτό? Γιατί όταν ρωτάς κάποιον ή κάποια τι θέλεις από τη ζωή σου, συνήθως αρχίζει και σου λέει τι δεν θέλει. Δεν θέλω να, δεν θέλω εκείνο, δεν θέλω το άλλο. Ακούστε όμως, όταν εσείς λέτε δεν θέλω να γίνει αυτό, δεν θέλω να με χωρίσει, δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, δεν θέλω άλλο να είναι τα οικονομικά μου τόσο χάλια. Όταν το λέτε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε το οτιδήποτε μιλάτε, λέτε, το οτιδήποτε σκέφτεστε, αυτό μεταφράζεται στον εγκέφαλό μας σε μία εικόνα, σε εικόνα. Ο εγκέφαλός μας φωτογραφίζει. Αυτό που λέμε και αυτό που σκεφτόμαστε, το φωτογραφίζει, το κάνει μία εικόνα. Αυτό που κάνει εικόνα, αυτό σου φανερώνει κιόλας. Δηλαδή, δεν θα ακούσει αν εσύ του λες «Δεν θέλω να χάσω τον σύντροφό μου, δεν θέλω να χωρίσω, δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου». Έχει σχηματίσει αυτή την εικόνα, την έχει καταγράψει. Την εικόνα «Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, χάνω τη δουλειά μου». Γιατί το οτιδήποτε λες «Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου» συνδυάζεται και από ένα συνέστημα. Το συνέστημα, από τη στιγμή που έχεις κάνει μια αρνητική δήλωση, θα είναι και αρνητικό. Άγχος, στρες, δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Οπότε η εικόνα που σχηματίζεται είναι αρνητική. Και η εικόνα που σχηματίζεται είναι «χάνω τη δουλειά μου». Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, σας το είπα απλά. Γιατί τώρα, αν το ψάξουμε και γκουγκλάρουμε και το ψάξουμε τι λένε επιστημονικά οι έρευνες, θα το βρείτε πιο δυσνόητο το όλο θέμα αυτό που σας λέω και σας αναφέρω αυτή τη στιγμή. Εγώ σας το κάνω απλό για να γίνει κατανοητό, για να το καταλάβουμε, να το αντιληφθούμε όλοι και να αρχίσουμε να κάνουμε τι. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο θετικά και να κάνουμε θετικές δηλώσεις. Δεν θα πείτε «Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου». Θέλω να πάρω προαγωγή. Θέλω να τα πάω καλύτερα στη δουλειά μου. Θέλω το αφεντικό μου να αναγνωρίσει την αξία μου και να μου δώσει προαγωγή. Και αν τώρα μου λέτε βάζεις το θέλω, ενώ πρέπει να μιλάμε σε παρόν χρόνο. Το αφεντικό μου αναγνωρίζει την αξία μου και μου δίνει προαγωγή. Ναι, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά κάποιος ο οποίος είναι αρχάριος στο manifest, από το δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, να πάει στο το αφεντικό μου αναγνωρίζει την αξία μου και μου δίνει προαγωγή, του είναι δύσκολο. Το ενδιάμεσο βήμα είναι το να πει θέλω. Θέλω να πάρω προαγωγή. Και το ενδιάμεσο. Δεν μας πειράζει να πει θέλω. Για αρχή. Δουλεύοντας το και μπαίνοντας με το κεφάλι στο manifest, θα αρχίσει μετά να κάνει και τις θετικές δηλώσεις σε παρόν ή σε παρελθόν χρόνων, όπως έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου. Ένα βήμα τη φορά. Δεν πάμε να αλλάξουμε τη ζωή μας κάνοντας ένα σάλτο μορτάλε από εδώ που είμαστε τώρα να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και να πηδήξουμε να κάνουμε το σάλτο μορτάλε γιατί όντως θα είναι μορτάλε. Έτσι θα σκοτωθούμε. Και το σκοτωθούμε μεταφράζεται στο ότι θα τα παρατήσουμε. Οπότε οι αρνητικές σκέψεις δημιουργούν αρνητική πραγματικότητα. Οι θετικές σκέψεις δημιουργούν μια θετική πραγματικότητα για μας. Και εδώ τώρα θέλω να σας πω κάτι. Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή μου που πραγματικά τάβαλα με το χρόνο που έτρεχε και περνούσε και εγώ δεν προλάβαινα να κάνω πράγματα, όχι γιατί προσπαθούσα να κάνω πράγματα και δεν προλάβαινα,
αλλά γιατί δεν αναλάμβανα δράση προς αυτά που ήθελα να κάνω, δεν έκανα τίποτα. Απλά έβριζα το χρόνο που περνάει, τα πάντα μου φταίγανε γύρω μου, τα πάντα όλα, όλοι και όλα. Εγώ δεν έκανα όμως τίποτα. Και μου φταίγε και ο χρόνος που περνούσε. Ο χρόνος περνούσε, ο χρόνος είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο. Στην ουσία χρόνος και χώρος στο σύμπαν δεν υπάρχει. Ο χρόνος κατασκευάστηκε από τους ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες λειτουργίες τους. Να λειτουργούν ομαλά στην καθημερινότητά τους. Χρόνος δεν υπάρχει λοιπόν. Οπότε όταν συνειδητοποίησα αυτό ότι ο χρόνος δεν υπάρχει, μόλις το συνειδητοποίησα είδα μπροστά μου όντως το πεδίο των απεριόριστων δυνατοτήτων. Έχω χρόνο. Έχω πάρα πολύ χρόνο. Και στα 40 μου, πατώντας τα, δεν με έπιασε η κρίση αυτής της ηλικίας, ας πούμε, 40 νέα δεκαετία. Ίσα-ίσα ξεκίνησα να κάνω πράγματα. Ξεκίνησα να αναλαμβάνω δράση. Και όσο αναλάμβανα δράση και άλλαζα τον τρόπο που σκέφτομαι από αρνητικό σε θετικό, τότε άρχισα να βλέπω και σιγά-σιγά βελτιώσεις στη ζωή μου. Και να ξέρετε ότι στην αρχή μπορεί να βλέπετε μικρές βελτιώσεις, λίγες. Αλλά τα λίγα κάποια στιγμή θα γίνουν περισσότερα και τα μικρά κάποια στιγμή θα γίνουν και μεγάλα. Συνεχίστε να βαδίζετε το δρόμο. Συνεχίζετε κανονικά προς τα μπροστά, προς τους στόχους σας και προς τις επιθυμίες σας. Και αναλαμβάνετε δράση. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Ναι, μεν έχουμε στόχους, ναι, μεν έχουμε επιθυμίες, αλλά δουλεύουμε και εσωτερικά με τον εαυτό μας και εξωτερικά για να πετύχουμε τους στόχους μας και τις επιθυμίες μας. Αναλαμβάνουμε δράση προς αυτούς. Και σας έχω πει, εάν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε για να πετύχετε κάτι, ο πιο γρήγορος δρόμος είναι, θέλω να σας βοηθήσω, γι' αυτό το λέω, και είπαμε ότι το υποσυνείδητο μαθαίνει με την επανάληψη, γι' αυτό επαναλαμβάνω κάποιες φράσεις, πολλές φορές στα βίντεό μου. Ο πιο γρήγορος δρόμος επιτυχίας είναι να μελετήσετε ζωές ανθρώπων που τα κατάφεραν σε αυτό που θέλετε κι εσείς να καταφέρετε. Αρκεί να βρείτε τι θέλετε. Μην αρχίσετε να μου λέτε τι δεν θέλετε. Τι θέλετε. Και βρείτε κάποιον που ήθελε το ίδιο και αυτός θα είναι που θα σας παρακινήσει, θα σας εμπνεύσει, θα γίνει το North Star σας, ο προορισμός σας, και θα σας κάνει να τρέξετε προς τα μπροστά. Σιγά σιγά μπορεί να τρέχετε έτσι αργά στην αρχή, να πηγαίνετε λίγο αργά. Όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Όλα είναι δυνατά και είστε οι δημιουργοί της ζωής σας. Πάρτε το απόφαση. Και ξεκινήστε σήμερα με την αλλαγή στον τρόπο σκέψης σας. Μπορείτε. Όλοι μπορούμε. Και αφού τα κατάφερα εγώ, ένα άτομο μονίμως αρνητικό, μέχρι το κόκαλο, φουλ αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, τελείως άκυρος τρόπος σκέψης και λάθος, αφού τα κατάφερα εγώ. Εννοείται ότι μπορείτε να τα καταφέρετε εσείς. Εσείς καλύτερα.